te conviene. Γεια σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πίνετε καφεδάκι? Δεν έχουμε κάποια διαφήμιση, όχι, άνοιξα live και μαζί θα μαγειρέψουμε. Μιας και εκεί που καθόμουν πήγε να με πάρει ύπνος, κορίτσια. Λοιπόν, θα κάνουμε υπέροχα ρολάκια κανέλας. Όπως όλες οι μανούλες ξέρετε και φτιάχνουν τα ρολάκια κανέλας για τα πιτσιρίκια σας τώρα που πάνε στο σχολείο. Καλά. Λοιπόν, τα υλικά τα έχετε όλες στην κουζίνα. Μπορείτε απλά μόλις κλείσει το live, πάρα πολύ απλά, να τα φτιάξετε. Ξέχασα τον κόφτη μου, ένα λεπτό. Είναι πάρα πολύ απλή η συνταγή και είναι ιδανικό για τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παίρνουμε μία λεκανίτσα και θα ρίξουμε μέσα 300 γραμμάρια, 320 για την ακρίβεια. Είναι 1,5 ποτήρι απλό, το ποτήρι που σας δείχνω συνήθως, γάλα. Θα ρίξετε 2 φακελάκια ξερή μαγιά. Έχω πει ότι 2 κουταλάκια αντιστοιχούν σε 1 φακελάκι ξερή μαγιά. Θα ρίξουμε μέσα 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Και να αφήνουμε στην άκρη γιατί θα μας χρειαστεί η ζάχαρη. Και με έναν αγκοδάκι πολύ απλά θα ανακατέψουμε τα υλικά που έχουμε ρίξει μέχρι τώρα, όλα σε θερμοκρασία δωματίου. Καλώς τα μου, καλησπέρα σας. Να ελέγχω και το live, μην έχουμε παρατράγουδα. Λοιπόν, βάζουμε στην άκρη και τον αγκοδάρδι. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε μέσα λιωμένο, ελαφρώς λιωμένο βιτάμ. 2 κουταλιές της σούπας. Μη μου ανησυχείτε για τη συνταγή. Με το που τελειώσει το live θα σας τη γράψω αναλυτικά. Και τώρα θα ρίξουμε λευράκι. 2 σεσουλίτσες είναι ένα ποτήρι. Ένα απλό ποτήρι. Οπότε ρίχνουμε για αρχή 3 ποτήρια μέσα στη ζύμη μας, να κάνουμε μια ωραία εύπλαστη ζύμη. Εγώ θα σας τα κάνω κατευθείαν. Δεν θα περιμένω να φουσκώσει η ζύμη. 4 ποτήρια. Θα σας πω ακριβώς πόσα ποτήρια θα πάρει. Πέντε ποτήρια. Να μαζέψουμε όλη μας τη ζύμη από το μπολ. Βλέπετε ότι σας βοηθάω και δεν μετράω τίποτα με ζυγαριά. Ούτε χρησιμοποιώ το μίξερ το μεγάλο για να κάνω τη ζύμη μου. Λοιπόν, 5,5. Το ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Και στα 5,5 μένουμε. 1,5 ποτήρι γάλα, 5,5 αλεύρι. Με το ίδιο ποτήρι.
Λοιπόν, καθαρίζουμε όσο μπορούμε το χεράκι μας. Δεν κάνουμε ζύμη σκληρή. Κάνουμε ζύμη εύπλαστη και μαλακιά. Βλέπετε, ψιλοκολλάει. Δεν βάζω όμως άλλο αλεύρι εγώ στη ζύμη. Εδώ όμως που θα δουλέψω τη ζύμη, εννοείται πως θα βάλω. Λοιπόν, πάω να πλύνω τα χέρια μου και ερχόμαστε να κάνουμε τα ρολάκια. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Καλά παιδιά που έχω εγώ, που περιμένουν να δουν τη συνταγή. Λοιπόν, άλλη αίσθηση το live, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά και τα βιντεάκια που ανεβάζω στο κανάλι μου είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Το κάθε ένα έχει τη χάρη του. Λοιπόν, μη μιλάς πολύ Μαρία. Θα ρίξουμε λίγο επάνω εδώ. Βλέπετε ότι δεν την άφησα να φουσκώσει. Αν έχετε το χρόνο, εσείς αφήστε την να φουσκώσει, κανένα πρόβλημα. Αχ, Σπύρο, Νατάσα, κάνω live! Γεια σας! Κι εγώ το μάξα, όχι παιδί μου! Αφού δεν μου κάνετε εσείς, πάνε για μου αυτό! Γεια σου κορίτσια! Γεια σου Σπύρο! Χαίρετε το πλήθος Σπύρο! Γεια σου κορίτσια! Γεια σου κορίτσια! Γεια σου κορίτσια! Και που ξέρεις αυτό, και που ξέρεις αν έχουμε και αγόρια στην παρέα! Λοιπόν, καθίστε τώρα να ανοίξουμε το φύλλο λεπτό, όσο μπορούμε. Βλέπετε ότι δεν έχω κάνει το πρώτο φούσκωμα που κάνουμε συνήθως. Το ανοίγω κατευθείαν για να σας το δείξω, γιατί αυτά έχει το live. Δεν μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένα μία συνταγή. Εσείς που έχετε το χρόνο θα το αφήσετε μισή ωρίτσα να φουσκώσει να διπλασιαστεί. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, το ανοίγουμε και από εδώ. Εκεί. Ρωτάνε τι θα φτιάξεις να μαντέψω. Για πέτρα να τα. Επειδή βλέπω την κανέλα που σας ρολάκι κανέλα. Αυτό θα φτιάξω, αυτό που αγαπάνε όλα τα πιτσιρίκια. Δεν μπορεί τα πιτσιρίκια και εμείς. Και η μεγάλη, εντάξει, θα βγάζω την ουρά σου απ' έξω. Την ουρά σου. Ντόνατς κανέλας. Όχι, ρολάκια. Δεν είναι ντόνατς, όχι, 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 όχι. Είναι λοιπόν, ρολάκια. Εσείς που θα τα αφήσετε να ξεκουραστεί, εννοείται ανοίγει και μεγαλύτερο το φύλλο. Το άνοιξα όσο πιο λεπτό μπορούσα και τώρα ρίχνουμε κανέλα. Πω πω μυρωδιά, φανταστική. Ζηλέψατε. Εκεί. Μη με ρωτήσετε πόσες κουταλιές, κάνα τεσσάρι σίγουρα. Βλέπετε πόσο μεγάλο είναι. Λοιπόν, και τώρα εδώ επάνω ζαχαρίτσα. Εκεί. Αυτό ήταν τέλος. Μη μου πείτε ότι σας φάνηκε δύσκολη συνταγή. Τα παιδιά μου αρέσει που έχουν κάτι αποσβολωμένο. Λοιπόν, και τώρα ρολάρουμε. Νατάσο, μήπως μπορείς, αφού ήρθες, να βάλεις κάποια πράγματα στη θέση. Α, ναι. Ευχαριστώ αγάπη μου. Παρακαλώ. Παιδιά, αν είχα βοήθεια στα live ή στα βίντεο, θα σας ξεπέταγα κάθε μέρα, αλήθεια σας λέω. Εντάξει, ακόμα αναρώνω, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να αντέξω πολύ ώρα όρθια, αλλά το προσπαθώ. Λοιπόν, βλέπετε ότι κάναμε ένα ρολάκι, ναι. Να το τσιμπήσουμε εδώ λίγο να μας ανοίγει. Αλλά και να σας ανοίξει, μη σας νοιάζει, δεν πειράζει καθόλου.
παθαρνώντα όλα αυτά. Να βιάσει ο τόπος. Βλέπετε εκεί, έτσι. Σας ετοιμάζω βίντεο πώς να κάνετε προζύμι με το βασιλικό από το σταυρό. Δεν φαίνεται το βασιλικό. Α, ναι. Μπράβο. Τώρα ξανακατέβασε να βλέπουν το ρολό. Μπράβο. Μπράβο, Σπύρο. Έλα. Με το κάμεραμάν. Αυτό που πάει. Ποιο. Στο ντουλάπι, βρε. Λοιπόν. Με τη βοήθεια της σπάτουλας. Τώρα, αν δεν έχετε σπάτουλα, με ένα μαχαιράκι κλασικά, όπως το κάναμε παλιά. Κοστερό, το κόβετε. Μακόβι. Κάτσε. Διδάξω ένας μεγάλο γκουρού. Ανά δύο δάχτυλα. Και γιατί ανά δύο δάχτυλα, θα σας πω αμέσως. Γιατί αυτά τώρα που θα τα βάλω εδώ στο ταψί, θα γίνουνε τούμπανο. Μην γίνουν τεράστια, είναι κρίμα. Κοιτάξτε πόσα ρολάκια, πόσα, ναι καλά λέω, θα βγάλω ρολάκια, πόσα κομμάτια με ένα ποτήρι γάλα. Το μεγάλο. Λοιπόν, πάμε. Βλέπετε εδώ πέρα. Το τσιμπάμε εδώ στην ακρούλα. Έτσι. Εκεί. Βλέπετε, το τσίπισα εδώ στην ακρούλα να μην μου μπορεί ανοίξει. Αλλά και να μου ανοίξει, δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά χαίρονται με τα... πώς λέγονται, ρολά και κανέλας. Σαν τριανταφυλάκι. Ναι, και μόνο αυτό μου θυμίζει. Αυτό έχω και μία δυναμία στα τριαντάφυλλα. Αυτοί που με αγαπάνε το ξέρουν. Λοιπόν. Το ανοίγεται όπου είναι λίγο κλειστούλι, δεν μας ενδιαφέρει όμως καθόλου. Εδώ. Τα βάζω λίγο αραιά γιατί θα φουσκώσουν, παιδιά. Σιλικόνι είναι αυτό. Αυτό είναι σιλικόνι, Σπύρο, ναι. Όσα κορίτσια θέλουν και μπορούν να προμηθεύονται σιλικόνες. Λοιπόν, γιατί η τέρμα πια η λαδόκολα. Αν δείτε πως είμαι σιλικόνη η κορίτσα, περιμένετε λίγο να σας δείξω. Εκεί. Ναι. Πολύ ωραία. Σπύρο, ήρθες και φάτος νωρίτερα, δεν έχω αυτό να ανοίξει κανένα live να γελάσουμε. Να, ξέρω, παιδάκι μου. Μαμά πια, ωραίο βοηθός έχω. Είπα, ρεπό, εδώ και ένα χρόνο. Αχ, Θεούλη μου. Λοιπόν, φέρε μου το βετέξ από εκεί. Ναι. Ωραία, να καθαρίσω λίγο εδώ. Καλά, 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 πανέμορφα. Ευχαριστώ, Σπυράκο. Και πανέμορφα και μοσχοβολιστά. Λοιπόν, κάτσε να καθαρίσω λίγο εδώ, ρε κορίτσια, ένα λεπτό. Γιατί δεν ήθελα να κουμπίσει το ταψί πάνω στις κανέλες και στην άκρη. Ωραία, ε. Ωραία, τώρα θα μπουν στην κουζίνα και θα... και θα... Θα το δείξω πάλι, άλλη μια φορά. Εκεί. Λοιπόν, εγώ δεν κάνω κάτι άλλο. Ούτε αυγά τα περνάω πάνω, άμα είδατε, όμως είδατε ότι αυγό δεν έχω βάλει καθόλου στη συνταγή. Για να δω, βρε Σπύρο, φαίνονται φανταστικά. Μοσχοβολιστά, λοιπόν. Τους φύγαν τα αυτά για πριν ψηθούνε. Λοιπόν, ακούστε με. Εγώ είδατε ότι δεν τα άφησα να φουσκώσουν για να σας τα δείξω μέχρι το τέλος. Αν έχετε το χρόνο για διευκόλυνση δική σας όμως, αφήστε τα μισή ωρίτσα. Διαφορετικά κάντε ό,τι κάνω και αυτή τη στιγμή εγώ θα τα αφήσω ακριβώς μισή ωρίτσα να φουσκώσουν, να διπλασιαστούν, κάνει και ζέστη και θα γίνουν τούρμπο και θα τα βάλω να ψηθούν 25 λεπτά στον αέρα στους 180 βαθμούς, να πάρουν ένα γλυκό, ένα χρυσαφένιο χρώμα και το πρωί τα πιτσιρίκια θα ξετρελαθούν όταν μαζί τους θα τους βάλετε ρολάκι κανέλας. Αυτά είχα να σας δείξω απόψε. Μην ξεχνάτε ότι πλέον συνεργάζομαι με το Χρυσό Σκουφάκι και εκεί βρίσκεται όλες τις συνταγές μου, εννοείται στην ομάδα μας live, έπρεπε να το πω πρώτο, και φυσικά στο κανάλι μου στο YouTube, όπου εκεί οι συνταγές ανεβαίνουν από την αρχή ως το τέλος. Φιλάκια, μέχρι το επόμενο live. Γεια σας! Γεια σας.